Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την εισήγηση, σας γνωρίζω ότι ο Δήμος Λέσβου είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες μετανάστες. Επέλεξε αυτό το πρόγραμμα να μπει ο ίδιος, να συμμετέχει ως εταίρος για να βοηθήσει απέναντίας των όσων γράφονται και λέγονται, να βοηθήσει το νησί για τη γρηγορότερη αποσυμφόρηση των προσφύγων και των μεταναστών. Και όχι να εγκαταστήσει καμία μονάδα, ούτε να εντάξει, να ενσωματώσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην κοινωνία του νησιού της Μυτιλίνης. Αυτά λοιπόν της Λέσβου. Αυτά λοιπόν που θα αναλάβει ο Δήμος Λέσβου ως εταίρος έναντι 500.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθεί να κάνει ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών, και δεν έχω τίποτα εναντίον των ανθρώπων, στις κοινωνίες. Προσπαθεί να κάνει ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία της Λέσβου. Οι άλλοι δήμαρχοι δεν μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Δυστυχώς ο Δήμος Λέσβου για μία ακόμα φορά μπαίνει ακριβώς σε αυτή την ιστορία για να έρθει μετά από λίγο καιρό, όπως έγινε και πριν με τις ΜΚΟ, να μας πει ο Δήμαρχος εδώ: συγγνώμη, αλλά έκανα λάθος με τις ΜΚΟ. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Πού ότι αυτό έγινε. Πράγματα που δεν υπάθηκαν ποτέ. Εσείς είπατε ότι έκανε λάθος τη ΜΚΟ. Το νησί έχει καταστραφεί. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν μιλάω πολιτικά. Κύριε Δήμαρχε, το νησί πρέπει να αποσυμφορηθεί. Ούτε προγράμματα θέλουμε. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει δράση 4. Που λέει για ενίσχυση θέσης εργασίας και δεξιότητες στην τοπική κοινωνία. Γιατί να μην προβάλλουμε πρόταση για εκεί. Δεν το κατάλαβα. Μπορούμε να πούμε, να βάλουμε πρόταση εκεί. Είμαστε πάνω από 50.000 κάτοικοι. Γιατί συνέχεια να ασχολούμαστε με αυτό. Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα της κρατικής κυβέρνησης και των βουλευτών όλων και των 300. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τελεία και παύλα. Δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση. Ξαναεπιμένω. Πρέπει να δώσουν λύση. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε όλα εμείς. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Προσωπική μου εμπειρία, Μάρτιος Δεκέμβρη του 2015, στη ζώνη από Μόλυβο μέχρι Σκάλας Καμιάς βγαίναν το 80% των προσφύγων εκείνο το χρονικό διάστημα. Δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 50 ΜΚΟ στο χώρο αυτών, πληρώναν τότε με κολαριστά 500 άρικα τις συναλλαγές τους. Όταν εκδιώθηκαν προς την πόλη της Μυτιλίνης, σταμάτησε η ροή, σας θυμίζω αυτό, 2 χρόνια πριν. Εκ τότε έχουμε σπάνια λέμβο στη Βόρεια Ακτή. Οι ροές είναι κυρίως εδώ πέρα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω όπου υπάρχουν ΜΚΟ, εκεί βγαίνουν ακόμη και σήμερα που έχουν περιοριστεί κατά πολύ οι αφήξεις των μεταναστών, εκεί βγαίνουν οι μετανάστες. Πρέπει πάση θυσία να μην συμπράξουμε με αυτούς, με κάποιο τρόπο διακριτικά να αποχωρήσουν το νησί μας, να ησυχάσουμε κι εμείς. Εγώ στην πρόταση του Δήμου Πειραιά θα πω, όπως είπε ο Δήμαρχος, ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Γιατί στις 3 δράσεις που πρότεινες, κύριε Αντιδήμαρχε, ως προς την υγεία μπορώ με λόγου γνώσεως να πω ότι όλο το φορτίο έχει σηκώσει στην πλάτη του το νοσοκομείο και ενδεχομένως το παιδί. Οι γιατροί που έχουν και κατά τις πληροφορίες μας καλοπληρωθεί για να είναι μέσα στα κέντρα και στη Μόρια και στο Γκαρατεπέ. Τι να σου πω, τι να σου ομολογήσω, δηλαδή ξέρω καλά τι γίνεται. Όλοι καταφτάνουν στη συνέχεια σε εμάς εκεί, στο νοσοκομείο δηλαδή. Άρα η βοήθεια προς τον Ερυθρό Σταυρό, δεν καταλαβαίνω τι νόημα θα ήταν ακριβώς. Όσο για τους μεταφραστές, επίσης εγώ να... Δηλαδή, δεν κατάλαβα, εκτός δεν κατάλαβα καλά, ναι. Αυτή η Ακαδημία τι θα κάνει, θα μαθαίνει ξένες γλώσσες σε όσους θα μένουν εκεί? Οι μεταφραστές δηλαδή και η έλλειψή τους στο νοσοκομείο, για παράδειγμα, και μιλάω γιατί είναι ο χώρος που ξέρω λίγο πιο καλά, είναι απίστευτα μεγάλη, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μια εξέταση που θα μπορούσε κανείς να την κάνει σε 10 λεπτά χρειάζεται και μία ώρα προκειμένου να συνεννοηθεί σε παντομήμα τι ακριβώς έχουν πάθει οι άνθρωποι. Πότε κάνατε μια πρόταση? Πότε ήρθατε να βοηθήσετε μια φορά? Όταν εγώ κουβαλούσα σκηνές μαζί με 5 ανθρώπους από εδώ από μέσα, συνεργάτες μου, και με το κοριτσάκι την Αθηνά, όταν κουβαλούσαμε στους ώμους σκηνές
για να στήσουμε αυτούς τους χώρους, για να αποσυμφορηθούν, να φύγουν από τους χώρους. Πότε βοηθήσατε? Απόντες οι πάντες. Απόντες οι πάντες. Όταν ερχόμασταν εδώ στα δημοτικά συμβούλια, γιατί εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες, και λέγαμε κάνουμε αυτό, και είναι έξω από τον νόμο αυτό που κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε διότι θα υπέλθει το χάος. Όλοι εσείς δεν υπερψηφίζατε τις προτάσεις και λέγατε ναι, μπράβο, προχωράμε? Δεν άκουσα καμιά φορά να υποθεί μια αντίθετη πρόταση. Όμως ύβρις, συκοφαντίες. Η γυναίκα του έχει τις ΜΚΟ, ο γιος του έχει τις καντίνες, αυτός κονομάει εκατομμύρια. Και σας πληροφορώ και σας λέω, και το έχω πει επανειλημμένος. Ο Δήμος Λέσβου, για ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, χώρους, υποδοχής, υποδομές, πληρωμή χρεών, ρεύματος, νερού, καθαρισμούς ακτών, ξέρετε τι πήρε? 750.000. Για 1.000.000 ανθρώπους που πέρασαν από εδώ, με τις συνθήκες που πέρασαν από εδώ, ταξιδεύοντας μέσα σε βάρκες επικίνδυνες, πνιγόμενοι στο δρόμο, που έπρεπε να μαζέψουμε τις βάρκες, που έπρεπε να μαζέψουμε τα σωσίβια, που έπρεπε να τους κουβαλήσουμε, να τους φτιάξουμε όλους αυτούς τους χώρους. Πήραμε 7,5 λεπτά κατ' άτομο ο Δήμος. Και πήρε 7.000.000 η περιφέρεια. Για το προσφυγικό. Εσείς ξέρετε τι έκανε. Και πήρε για να βοηθηθεί ο Δήμος σε υποδομές. Δεν πήραμε μία ούτε από εκεί. Και όμως τα κάναμε. Και όμως αντέχουμε να μας πετροβολάν καθημερινά. Σκοπιμότητες. Εσχρότητες. Να ακούγονται. Και αντέχουμε. Και θα αντέχουμε γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Διότι ξέρουμε ότι αυτό είναι το σύγχρονο κάλεσμα της ιστορίας για όλες μας. Το κάνατε σαπουνόπερα, κύριε Δημαρχέ. Ο Δήμος λοιπόν... Το κάνατε σαπουνόπερα. Σαπουνόπερα το έκανα, κύριε Καραγεωργίου. Διότι σαπουνόπερα το κάνατε εσείς. Διότι νομίζετε ότι αντιμετωπίζετε φουσκάλες. Διότι νομίζετε ότι εδώ μέσα θα πούμε μια κορώνα και κάτι έγινε. Κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Κερδίστε τις. Σας τις χαρίζουμε. Κερδίστε τις. Πολύ εύκολο. Αλλά εμείς θα παλέψουμε.